Πρώτο κορίτσι για σήμερα, η Ιωάννα Τούνη. Ιωάννα. Ιωάννα, τρόμαξα να σε γνωρίσω, κορίτσι μου. Σκοπός επιτεύχθη. Για πες μου τώρα, τι βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είμαι η Άδη σε θέατρο κατά κόσμου. Ναι. Σίγουρα θα αναρωτιέστε τι γίνεται. Τι γίνεται, ναι. Η ιστορία μου είναι η εξής. Όταν εκθρονήσαμε το πατέρα μας το Κρόνο, τα αδέλφια μου, ο Δίας και ο Ποσειδώνας, πήραν τον ουρανό και τη θάλασσα αντίστοιχα. Εμένα με πέταξαν στα Τάρταρα. Στον κάτω κόσμο. Ένιωσα απίστευτα αδικημένη γιατί λόγω της γυναικείας μου φύσης. Λογικό. Βρέθηκα σε μια μενεκτική θέση, ενώ είμαι πιο έξυπνη και όμορφη ξεκάθαρα. Οπότε. Και η πιο έξυπνη και η πιο όμορφη. Ξεκάθαρα. Ναι. Οπότε αποφάσισα να καθιερωθώ μυθολογικά ως ανδρικός ρόλος. Πολύ καλά. Για να μπορέσω να εμπνεύσω φόβο και σεβασμό στους ανθρώπους. Αλλά σήμερα, ναι, το 2017 ήρθα στο Mastyle Rocks. Γιατί πλέον υπάρχει ισότητα των δύο φύλων και θέλω να αποκαλύψω τη γυναικεία μου φύση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εγώ με έχεις καλύψει πλήρως. Μπράβο! Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καταλάβει πώς το σκέφτηκες όλο αυτό, αλλά θα ήθελα να μας το πεις όταν βρεθείς. Συγγνώμη, θνητή, κρατάς λίγο τη δάδα. Ό,τι πεις εσύ, δεν. Ευχαριστώ. Ναι. Βρυσίδα, που είσαι, σας έχω μπερδέψει και σήμερα έτσι όπως είστε. Να σε. Βρυσίδα μου. Τώρα τι να σου πω, είσαι Ιωάννα Τούνη, με Άδης μαζί, δεν γίνεται αυτό. Τζέι Άδης. Δεν... είσαι υπέροχη. Είσαι Ιωάννα Τούνη... όχι, είσαι Ιωάννα Τούνη. Δεν ξέρω, είσαι. Μα δεν είμαι. Όχι, είσαι. Είσαι μαζί με τον Άδη ένα πράγμα. Δεν έχω, δεν έχω να πω κάτι. Σ' αρέσει αυτό που βλέπεις. Είναι... ναι, είναι το στυλ της, παιδιά. Είναι έτσι. είναι σοβαρό. Είναι έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει. Είναι σοβαρό αυτό. Ωραία. Η Μίριαμ συμφωνεί με τη Βρυσίδα. Συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα όμως είναι και όλο ό,τι έκανε το σόου, περπάτησε. Είναι υπέροχη. Είσαι υπέροχη. Ευχαριστώ πολύ. Υπέροχη. We love Ιωάννα. We love Ιωάννα, είπε η Ραμόνα. Ιωάννα, είσαι έτοιμη με την Κριτική Επιτροπή. Και ποιοι είναι αυτοί για να με κρίνουν, εμένα. Έλατε. Μα έλατε. Κοίτα, πρέπει να το... αυτό να το κρατήσω. Φυσικά. Φυσικά. Θέλεις να έρθεις και εσύ ακόλουθε. Ας έρθω κι εγώ, έλα πάμε. Την πήρε μαζί της. Μήπως θες να σου κρατάει την ουρά η κοπέλα. Ναι, θα την ό,τι θες, εγώ εδώ για σένα είμαι. Τολμάω να φέρω αντίρρηση. Αποκλείεται. Χάρη που έχεις μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν ξέρω πού να αρχίσω. Όταν βγήκες, λέω, καλώς το Σανκάρα. Στην αρχή, τρελάθηκα. Λέω, σε άλλο σοου θα είμαι. Δεν μου λες, είσαι η θεά του κάτω. Του κάτω. Το είχα φανταστεί, αγάπη. Καταλαβαινόμαστε. Και εγώ που είμαι συνέχεια στα κάτω μου, έλα πάρε με. Θέλω να με πάρεις μαζί σου. Το ξέρω ότι η μοίρα μας είναι κοινή. Με έχεις καθυλώσει. Έχω πέσει κάτω. Να το δω. Πέσε, Χάρη. Πέσε, Χάρη. Τώρα θα δεις. Πρώτα θα σε ανεβάσω και μετά θα παίξω τάβλα, ξερός. Δεν έχω ξανά τέτοια θεότητα, η αλήθεια είναι. Εντυπωσιάστηκα και δεν έχω λόγια. Καταρχήν, πού βρήκες αυτά τα τσόκαρα, κοτρώνες, τι είναι αυτά. Τώρα αλήθεια, το έχω κι εγώ πορεία που τα βρήκα. Όσο πίσω του για να σας φαίνεται, σαν τα φοράω και πηγαίνω έξω βόλτες και πίνω ποτά. Είναι τα αγαπημένα μου, δεν λέω τη μάρκα, είναι τα αγαπημένα μου. Είναι ειδικά για σκαλιά, γιατί έχουν κάτι κόψεις. Δεν είναι τέλεια. Μπορείς και περπατάς καλά εκεί πέρα. Καλέ, μπορώ να τρέξω στο πλατό. Να τρέξεις κιόλας. Μην την προκαλέσεις, άστε. Αλεξάνδρα μου. Τούνη μου, είσαι μοναδική.
Δεν ξέρω, μήπως να το αλλάξουμε, να πάει ανάποδα, να αρχίσουμε την Ιωάννα για μας. Τίποτα, δεν έχω έχω αποστομωθεί. Είναι εντυπωσιακό όλο αυτό που έχεις παρουσιάσει. Καταπληκτικά δημιουργικό και στην εκτέλεση, σε όλο. Όπως το παρουσίασες, ήταν μοναδικό. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Στέλνια. Εντάξει. Νομίζω ότι μόνο η Ιωάννα Τούνη θα μπορούσε να δημιουργήσει μια θεότητα που δεν υπάρχει. Να κάνει τον άντρα γυναίκα, να τα κάνει όλα άνω κάτω και να έρθει εδώ έτσι. Τα έκανε όπως πρέπει. Είναι τύπου ο Χάρος βγήκε παγανιά. Όποιον πάρει ο Χάρος. Τα έχει σαρώσει όλα, εντάξει. Εμάς θα μην μας πάρει. Ναι, εμάς δεν νομίζω ότι έχει. Εντάξει. Ιωάννα, συμπλήρωσε το αυτό, σε παρακαλώ. Πες μου τι φοράς από μέσα. Πες το μου αυτό. Είμαι μια θεά, ποτέ δεν πρόκειται να αποκαλύψω σε κάποιον. Μπράβο, κορίτσι μου. Απλό τι και μπράβο. Πω, πω, και αφήνεις εμάς τους θνητούς να οργιάζει η φαντασία μας. Για να δω αν μπορείτε τώρα να τη βαθμολογήσετε και δεν φοβάστε. Εμείς οι θνητοί, τι να βάλουμε. Εσείς οι κοινοί θνητοί, πρέπει να τη βαθμολογήσετε παρόλα αυτά. Χάρη. Τι να πω τώρα, τι να βάλω. Προσεκτικά γιατί θα είναι λίγο ασέβεια τώρα να τη βαθμολογήσουμε εμείς. Όχι, όχι. Εγώ θέλω να τα έχω καλά, θα βαθμολογήσω εγώ. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Τέλειο. Μα το αξίζει. Συγγνώμη. Είναι το βουράκι μου. Το βουράκι μου. Να σου πω. Μπράβο. Εμένα μου έλειψε κάτι μόνο την ώρα που γύρναγες από πίσω, έπρεπε να έχει μια διαφάνεια. Όχι, σου έλειψε ότι δεν ήρθε από εδώ. Όχι ρε παιδί μου, οπότε πέρα, να δούμε και την άλλη άποψη του πίσω κόσμου. Ναι, με δει άλλες φορές. Θα σου βάζα πιο πέρα. Πολύ. Στέλιο. Το θέμα αυτό έτσι, το story, μόνη σου το φτιάξες. Δεν κατάλαβα, δεν είμαι ικανή να φτιάξω εγώ τέτοια story. Εννοείται, απλά ήταν τόσο φιλολογικό, τόσο τοποθετημένο. Παιδαγωγικό τελείωσα. Παιδαγωγικό τελείωσα. Μπράβο, αγάπη. Μπράβο. Τέσσερα. Ευχαριστώ. Μπράβο. Υπέροχο. Τέτοιους βαθμούς στον κάτω κόσμο, δεν το ξέρω ότι μπορείς να τους βρεις. Κι όμως. Εκεί έπρεπε να πας για να πάρεις αυτούς τους βαθμούς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Μετά από αυτό που είδαμε, συνεχίζουμε με την Τζόρτζια Βαϊνά. Ήρθες, Τζόρτζια. Είμαστε καλά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μου θυμίζεις αρχαία Ελλάδα πολύ. Αγαπώ σε αντίθεση Ελλάδα. Με την Ιωάννα που είδα πριν. Το θέμα που έχεις επιλέξει σήμερα ποιο είναι? Θα σου πω. Λοιπόν, ένα σούπερ μόντελ, το εξωτερικό, παντρεύεται Έλληνα. Αγαπάει την αρχαία Ελλάδα, αγαπάει Ελλάδα και θέλει να κάνει το γάμο της εδώ. Mm-hmm. Και θέλησε να βρει ένα μοντέλο, κάποια άλλα κορίτσια να παρευρίσκονται εκεί, να υποδέχονται τον κόσμο, να δώσουν τις μπομπονιέρες. Και είσαι ένα από αυτά τα κορίτσια. Πάρα πολύ ωραία. Η Ιωάννα Σιαμπάνη θέλει να μου πει. Μου αρέσεις. Θυμίζεις πάρα πολύ αρχαία Ελλάδα. Πολύ ωραίο φόρεμα. Μου αρέσει η ζώνη με τις λεπτομέρειες. Αν βλέπω είναι θύλα ελιάς, έχει ζώνη. Πάρα πολύ ωραία. Τα βραχιόλια σου σωστά. Το κεφάλι σου πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Σε ευχαριστώ κάτι. Τι? Και στα δικά σου. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τουλάχιστον υπήρξε και κάποιος που μας σκέφτηκε εδώ πέρα. Τι άλλο. Ποια να μου πει... Ορίστε, καλά. Και έχω ακόμα δύο κάποιες. Δανάη. Γεια σου. Είναι πολύ ωραίο, πολύ sick, απλό. Αλλά ωραίο. Δεν θέλω να περάσω και από την ύφη, καταλαβαίνεις. Έτσι και νέος τότε δεν ήτανε. Δηλαδή ήτανε αυτό ακριβώς, γλιτό, σικ και ωραίο.
Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η μπουμπονιέρα. Ναι, τις έφτιαξα μόνη μου. Πάρα πολύ. Αλήθεια, μόνη σου τις έφτιαξες. Εννοείται. Είναι καταπληκτική. Βέβαια. Εγώ θα την κρατήσω, αλήθεια. Ναι, και τα σκουλαρίκια έφτιαξα μόνη μου. Και τα σκουλαρίκια μου. Ένα το φιλαράκι. Ωραία. Στους κριτές έχει φέρει ή μου την έφτιαξε. Τα κορίτσια έχουν προτεραιότητα. Τα κορίτσια, εντάξει, τα κορίτσια, έχει δίκιο. Για πέρνα σιγά-σιγά. Ποια είναι ελεύθερη, θα την πάρει. Έχει και ένα κόσμημα μέσα. Μάλιστα. Τίποτα εμείς πάλι τίποτα. Στην απέξω. Προτε... Έχουν προτεραιότητα. Σίγουρα. Είσαι σίγουρη. δεν ξέρω, λέω. Ήθελα να δείξει ότι δεν θέλει να σας καλοπιάσει. Ναι, καλή αλήμωνο. Ναι. Αλεξάνδρα μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ που τα έχεις φτιάξει τα αξεσουάρ μόνη σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ η εικόνα σου. Μ' αρέσει και το κόνσεπτ πάρα πολύ. Μου αρέσει που το βραχιόλ σου είναι σωστό και δεν σου πιέζει το μπράτσο σου και όλα αυτά. Έχω και λίγο λεπτό μπρατσάκι. Όχι, δεν ξέρω τι έχει, είναι τέλειο έτσι όπως γράφει. Μου αρέσει που έχει αυτό το παντελόνι και δεν είναι ναι, φόρεμα. Είναι πιο σύγχρονο, γι' αυτό το διάλεξα. Και είναι πιο μοντέρνο. Έχω έναν ενδιασμό ως προς το εξής. Ήθιστε στους γάμους να φοράει λευκό μόνο η νύφη. Και κανένας άλλος. Αυτό είναι το γενικώς αποδεκτό. Οπότε θα προτιμούσα να ήταν ένα λίγο πιο χλιβουάρ, μπέζ. Αυτό. Τίποτα άλλο. Η εικόνα μου αρέσει πάρα πολύ, τα στοιχεία μου αρέσουν πάρα πολύ, το περπάτημά σου, το πέσιμο του ρούχου, όλα είναι πολύ όμορφα. Μπράβο σου. Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Στέλια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ από ό,τι έχω μάθει, αυτή η νύφη είναι πολύ cool και ήθελε όλοι να φοράνε λευκά. Ναι. Έχει γίνει στην πραγματικότητα ο γάμος αυτός. Ναι. Δεν έγραφε total white όλοι και έτσι. Λίγο μακρύ σου είναι το φόρεμα. Εντάξει, ναι, γιατί... Έτσι για την υποδοχή, δηλαδή θα σε ζωρίσει λίγο. Θα μαυρίσει λίγο. Ναι, ναι. Αλλά είσαι πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ σωστά συνδυασμένα. Είναι η εικόνα του τότε και του τώρα. Στέκεται πολύ ωραία. Μόνο το μάκρο με ενοχλεί. Χάρη. Όμορφη, τα μαλάκια σου έχουν πέσει λίγο. Έχουν μαραθίσει την ελιά, βέβαια, γιατί φαντάζομαι ώρες. Την έχω πάρει εδώ και τρεις μέρες. Ναι. Για να τα φτιάξουν, είμαι έτοιμη. Τα μαλάκια τρεις ώρες, ξέρεις, τα έχουν τα χρονάκια τους. Ενώ αρχαία είναι. Όμορφη. Προβλέπω καλή βαθμολογία, εγώ δεν ξέρω. Αλεξάνδρα. Εγώ επειδή δεν είμαι καλεσμένη και δεν είδα την πρόσκληση. Τέσσερα. Καλά, καλό είναι αυτό, εντάξει. Στον επόμενο γάμο θα με ξαναπάρουν, θα σας καλέσω. Θα μπορούσες και να παντρευτείς έτσι. Αυτό είναι σίγουρο. Θα σου είναι πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Χάρη. Εγώ, αν ήταν να παντρευτείς, όχι, γιατί έτσι σε βλέπω. Θα έπρεπε να είσαι πολύ πιο εντυπωσιακή. Εντάξει. Τρία λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Τζόρτζια. Εδώ είναι το δηλητήριό μου. Προτείνω και στους κριτές να φοβούνται γιατί έχει μπόλικο. Μ' αρέσει η περούκα του αδερφού σου. Τα μαλλιά του είναι. Τα μαλλιά του είναι. Για την τρία. Ναι, μεν, αλλά ένα. Δεν το πιστεύω αυτό. Να σου πω κάτι, το γνωρίζει το σχεδιαστή και θα λυπηθείς να μάθεις ποιος είναι. Δεν λέω κανένα. Το φόρεμα είναι υπέροχο. Ήρθε όμως η ώρα να δούμε ποια κορίτσια συγκέντρωσαν τη χαμηλότερη βαθμολογία αυτή την εβδομάδα. Κοριτσάκι μου, τι έπαθες αγάπη μου. Δεν μπορώ να διαλέξω τα κελιά, δεν μπορώ.